εισηγείται ο κύριος, ο αντιδήμαρχος κύριος Καραλής, είναι η μείωση μισθώματος της δημοτικής έκθεσης 8.000 τετραγωνικών μέτρων στη θέση κανάλια στον Άγιο Σπυριδόνα της Δημοτικής Ενότητας Σβίου. Καλησπέρα σας. Ουσιαστικά καλούμαστε να αποφασίσουμε για μείωση του μισθώματος, η οποία σύμφωνα με την προϊσταμένη των υπηρεσιών επιτρέπεται σύμφωνα με τον νόμο 40.1. Παρακαλώ λίγη ησυχία. Επιτρέπεται σύμφωνα με τον νόμο 40.1 του 2012 λόγω παραταμένης της οικονομικής κρίσης. Ερώτηση του θέματος. Η κυρία Τσιμίτρη. Συγγνώμη. Η κυρία Μπουρίτα σαν κεφαλής. Η κυρία Τσιμίτρη. Δύο ερωτήσεις διευκρινιστικές. Εάν είναι συνεπής στις οικονομικές του υποχρεώσεις ο κύριος Πιότσας και αν έχει ξαναζητήσει στο παρελθόν μείωση. Αν είσαι δεν είμαι. Ο κύριος Τάλης. Στο από ό,τι διαβάζω εξήγηση έχει ξαναζητήσει το 18 και έχει ξεπιστεί στο Συμβούλιο. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Ζητήσει και το 18. Είναι ετήσια η μείωση. Κάθε χρόνο είναι να μείωση. Ναι, δηλαδή κάθε χρόνο θα ζητάει, όπως προβλέπει ο νόμος βέβαια, θα ζητάει μείωση κάποιος, δεν αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση, απλώς πόσες φορές δηλαδή μπορεί κάποιος να ζητήσει μείωση. Δεν το αφήνει, απλά αναφέρει ότι πρέπει κάθε χρόνο είναι ετήσια η απόφαση, δεν αναφέρει το πόσο. Ετήσια η απόφαση. Μήπως έχει σχέση με την οικονομική κρίση που βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Σίγουρα. Από το αρχικό, από το αρχικό ποσό. Κάθε φορά. Από το αρχικό. Από το αρχικό ποσό έχω σίγουρα. Είναι τακτοποιημένος λοιπόν. Κάθε χρόνο είναι μια χρονιά, δεν είναι. Δεν πάει για μια χρονιά. Σε τέτοια χρόνια δεν είναι. Η κυρία Μουλά. Μισό λεπτό λίγο. Κύριε Καραλή, έχετε δει μήπως αν είναι το δεύτερο. Κυρία Μουλή. Δύο ερωτήματα στον κύριο Αντιδημαρχό. Να μας πει το ποσό το οριστικό που θα κληθεί να πληρώσει ο φιλέτης στο Δήμο για να ακούσουμε στα 8 στρέμματα πόσο θα αναλογεί στο στρέμα. Γιατί έχουμε και αυτούς και τους ανθρώπους που αρδεύουν στο Δήμο 2 και να δούμε εκεί πόσο πληρώνουν αυτοί στα 8 στρέμματα. Και δεύτερο ερώτημα, γιατί δεν υπάρχει εισήγηση της νομικής συμβούλου, γιατί στο παρελθόν όλα αυτά τα θέματα είχαμε εισήγηση της νομικής συμβούλου, γιατί εμείς δεν είμαστε ούτε οικονομολόγοι ούτε νομικοί. Γιατί δεν υπάρχει εισήγηση. Ευχαριστώ. Δώστε μου λίγο χρόνο να κάνω την πράξη, θα προχωρήσω 100% δίκτυα. Μήπως να απαντήσει ο κ. Δήμαρχος. Συμφωνώ με την εισήγηση, κυρία Σπινούλα. Το θέμα θέλω να δοθεί αναπολύ. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα ότι είναι δεύτερη φορά και δεν ήξερα και... Δεν είναι όσο... δεύτερη, είναι ένατη. Μάλλον ένατη από το 2012 και μετά ήρθε. Τώρα δεν ξέρω πόσο χρόνια είναι ο κ. Θα ζητήσουμε εισήγηση νομικής συμβούλου, έχετε απόλυτα δίκιο. Το σώμα πρέπει να είναι καλοκληρωμένο και οι άνθρωποι που θα ψηφίσουν να έχουν και τα κοπημένους οικονομικά. Προτείνω αναβολή. Ο κύριος Καραλής. Όπου όσα μισθώματα νομίζω υπήρχαν πρώτο 2010, έχουν δικαίωμα να ζητάνε μείωση ετησίως του μισθώματος. Λόγω ότι έχει προκύψει κατά την περίοδο που μας έχει περάσει η κρίση. Ανάκαμψε, δεν έχουμε μετά δημοκρατία. Εγώ δεν παίρνω στην ουσία αν πρέπει ή δεν πρέπει να πάρω τα απόφαση. Σα νομίζω και η κυρία Νομασίλια δεν συγκέντρωσε στο τοπικό του θέμα. Σα δεν είναι. Λοιπόν, αναβάλλεται το θέμα για την επόμενη. Δεύτερο θέμα σημερινή διάθεση. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβή προμηθειών εργασιών σύμφωνα με τον νόμο 44-12 του 16. Εισηγείται ο κύριο Καραλή Ενδρικού. Αφορά Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου. Τα μέλη έχουν αναδειχθεί μετά από πλήρωση. Τακτικά μέλη είναι ο κύριος Κουρίτας, ο κύριος Καρτιώτης, η κυρία Φωτιώτη και αναπληρωματικά είναι ο κύριος Γκούντας, ο κύριος Πλήτσιος και ο κύριος Αλεξίου. Φαντάζομαι δεν... Ομόφωνα. Ομόφωνα. Τρίτο θέμα, αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019. Εισηγείται ο αντιδήμαρχος, είναι 19 τεμαχωρούσε, εισηγείται ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραλής. Έχουμε μια αναμόρφωση για ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προκληθεί
είτε δεν έχουν τον αρχικό προπολογισμό, έχετε μπροστά σας την εισήγηση. Να έχετε κάποια απορία για τις αναμορφώσεις. Η κυρία Νούλα. Μειώνονται τα ασφάλιστα των μεταφορικών μέσων. Γιατί μειώνονται, γιατί στο προηγούμενο συμβούλιο που σας είχα ρωτήσει γιατί αυξάνονται τα λιπαντικά, μου είπατε γιατί θα μπουν σε κυκλοφορία νέα οχήματα. Εδώ γιατί τα μειώνουμε τώρα, δεν θα τα ασφαλίσουμε τα νέα οχήματα. Ένα. Δεύτερο. Στο ΓΑΜΑ, γιατί έχουμε τέτοια μεγάλη αύξηση στη συνδρομή σε εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα. Και τρίτον, στην ενίσχυση, στο τελευταίο κωδικό, γιατί αυξάνεται τόσο το ποσό για το φόρσε. Κυρία Νούλα, συγγνώμη. Λίγο πιο αργά, γιατί μιλάμε για αριθμούς, μιλάμε για κωδικούς. Αν θέλετε από την αρχή, αργά για να γίνουμε τον αριθμό. Και παρακαλώ στο διάδρομο, λίγο ενοχλείτε. Να τα πω όλα από την αρχή. Στο α, μειώνουμε τους κωδικούς. Στο 62-53. Εντάξει. Μείωση ασφαλίστρων μεταφορικών μέσων. Γιατί, ρωτάμε, μειώνονται τα ασφάλιστρα, όταν στο προηγούμενο συμβούλιο αυξήσαμε τα λιπαντικά και σε ερώτησή μου είπατε γιατί θα μπουν νέα οχήματα σε κυκλοφορία. Αν λοιπόν μπουν και χρειαζόμαστε περισσότερα λιπαντικά, θέλουμε και ασφάλιστρα. Στο ΓΑΜΑ, ενίσχυση κωδικών, είναι ο πρώτος κωδικός, γιατί αυξάνονται σχεδόν διπλασιάζονται τα συνδρομή σε εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα, έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Στο ΓΑΜΑ ενίσχυση εξόδων είναι πάλι ο πρώτος κωδικός, εργοδοτικές εισφορές υπέρ δημοσίου. Έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση του ποσού και στον ίδιο, στο 0002, στο 6277, γιατί είναι τόσο μεγάλο το ποσό που αυξάνεται για τον ΦΟΒΣΑ. 70.000 ευρώ είναι πολύ, πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καραλής. Όχι, όχι. Λοιπόν, όσον αφορά τα ασφάλιστρα, μειώνονται διότι κάποια οχήματα θα αποσυρθούν, επομένως δεν χρειάζονται ασφάλεια και τέλη κυκλοφορίας. Και επίσης τα οχήματα που θα παραλάβουμε είναι με χρονομίσθωση και καλύπτονται τα παραπάνω από τον... Τώρα, όσον αφορά την αύξηση σε συνδρομές εφημερίδες, δεν γνωρίζουμε η προηγούμενη διοίκηση τι έχει προβλέψει. Ορίστε, όχι σε τέτοιο, τι προβλέψει έχει κάνει στα έξοδά της. Το συζητήσαμε και στην Οικονομική Επιτροπή, ήταν και ο κύριος Κιάθος του Προϊόντος, όταν έκανε ερώτηση ο κύριος Κιάθος για το κωδικό αυτόν. Η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε αυτές τις στιγμές πάρα πολλές αναρτήσεις που αφορούν ισολογισμό, καταρχήν αφορούν επιτροπές οι οποίες έχουν γίνει και η υπηρεσία έκρινε ότι πρέπει να ενισχυθεί ο κωδικός με αυτές τις. Και μου το είπε αυτό ο κ. Κιάθος, αλλά εγώ με είπαν άλλοι υπάλληλοι. Γι' αυτό ρωτάω τώρα ποιο ισχύει. Υπάλληλοι μου είπαν ότι έχει λήξει η σύμβαση του Δήμου ΣΜΕΤ. Και ταυτόχρονα, είναι και ο Δήμος ΣΜΕΤ. Το ποσό στη σύμβαση θα είναι ίδιο με το. Είναι καθαρά υπηρεσιακή η σύμβαση. Όχι, απλώς ρωτάω, θα έχουμε το ίδιο ποσό. Γιατί υπάλληλοι δεν ήταν ενημερωμένοι. Το ποσό τη σύμβαση με το Δήμο ΣΜΕΤ θα είναι το ίδιο. Η εφή συνδρομή μιλάτε για το Δήμο ΣΜΕΤ. Η σύνδρομη δεν έχει καμία πληροφόρηση. Συλλογικά είναι. Αν υπάρχουν μεταφορές, ειλικρινά δεν είναι μια υπηρεσιακή εισήγηση. Πρέπει να ενισχύσουμε το κωδικό αυτό. Δεν είναι όσο τα λεφτά μου είπαν, γιατί έχουμε πάρα πολλές αναρτήσεις. Τώρα, όσον αφορά τις εργοδοτικές εισφορές, έχετε δίκιο, επειδή ήρθαν οι υπάλληλοι από 3K πρόσφατα. Τώρα, ορίστηκα πριν από 1,5 μήνα, πρέπει να ενισχυθεί δραστικά ο κωδικός.
για τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Είναι ποσό αναμόρφωσης 41.000 ευρώ, είναι πολύ μεγάλο, αλλά ήρθαν 33 καινούργιοι υπάλληλοι οι οποίοι εντάσσονται πλέον στο καθεστώς. Και όσον αφορά το ΦΟΣΔΑ, το ΦΟΣΑ, να το πούμε σωστά γιατί υπάρχει πάντα αυτό το λάθος, είναι πολύ περισσότερα τελικά τα απορρίμματα τα οποία τώρα ζυγίζουμε. Κοιτά, θυμίζω στο σώμα ότι κάθε ένας τόνος ζυγίζει 30 ευρώ. Θα έλεγα συντηρητικά ότι έχουμε πάει τουλάχιστον 2.000 τόνους απορρίμματος τώρα μέσα. Από τη στιγμή της. Επιπλέον, ναι. Έχουμε υπερβεί τις 370.000 επειδή τα απορρίμματα τα οποία τώρα μαζεύονται τον τελευταίο καιρό και με τους ρυθμούς που μαζεύονται ουσιαστικά δημιουργούν επιπλέον υποχρέωση. Εκτιμούμε λοιπόν ότι αυτή είναι η ενίσχυση του κωδικού, δηλαδή οι 71.000 ευρώ, θα μας καλύψει ως το τέλος, ενδεχομένως να χρειαστεί να το ξαναδούμε προς το τέλος του έτους. Η κυρία Δημήτρη. Καλύφθηκα από τους κωδικούς αυτούς, ήθελα να ρωτήσω και εγώ που ρώτησε η κυρία Νούλα, αλλά επιπλέον στους κωδικούς που καταργούμε στη συντήρηση και επισκευή από δημιουργίου διαδρόμου και πανδρακίων, θεωρώ στο Β, το 002, 0002, τον τελευταίο. Νομίζω είναι μικρό το ποσό, πρέπει να παραμείνει, πρέπει να το ειδοποιήσει. Υπάρχουν ιδιαίτερες ανάγκες και στα πανεπιστήμια και σε αποδητήρια γηπέδων. Και πλέον, γιατί διπλασιάζεται η προμήθεια λατιού και δεν υπάρχει διπλασιασμός. Όσον αφορά το αλάτι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει. Πρέπει να προμηθευτούμε. Επειδή είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το βρούμε τη στιγμή που το χρειαζόμαστε, γιατί πολλές φορές υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση, το προλαμβάνει τη στιγμή της φυτοθεραπείας. Είναι καλύτερα να έχουμε ένα μικρό πλεόνασμα για ενδεχόμενη κακοκαιρία. Τώρα για το άλλο, η απάντηση είναι ότι σήμερα προσπαθούμε να βγάλουμε από τη μήνα ξύλινα. Προσπαθούμε δηλαδή από όποιον κωδικό μπορούμε να φέρουμε λίγο έτσι τον προϋπολογισμό να εκτελεστεί ως το τέλος. Επειδή είναι πάρα πολύ στενά τα πράγματα, ενδεχομένως να χρειαστούν, συμφωνώ μαζί σας, παρόλα αυτά όμως είναι αναγκαίο σήμερα να γίνουν αναμορφώσεις για να προχωρήσουν κάποια πολύ βασικότερα πράγματα. Άλλη ερώτηση. Μόνο μια διευκρίνηση. Ναι, κυρία μου. Η χρονομίσθωση, κυρία Καραλή, πληρώνει την ασφάλεια. Να προχωρήσουμε στην ψήφιση. Εγκρίνεται, κυρία Βουλήτα. Όχι στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού για τους λόγους κάθε φορά. Να τους επαναλάβω. Να τους επαναλάβω, κύριε Φόντο, δεν θα πάρετε την προηγούμενη φορά. Εντάξει, άμα το θυμάται. Ο κύριος Κιάφας. Εγώ ψηφίζω όπως κατηγορήσει την οικονομική όψη του προβλήματος, γιατί μετά και την απαραίτητη επίπτωση των υπαλλήλων είναι καθαρά επιστησιακό, οπότε δεν υπάρχει. Ψηφίζετε ναι, λοιπόν. Άλλος. Οι υπόλοιποι ψηφίζουν με ναι. Εγκρίνεται λοιπόν μόνο ένα όχι. Πάμε στο τέταρτο θέμα, αναμόρφωση προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση 223 του 2019. Εισηγεί το Δήμαρχο. Είναι επιθετικό το θέμα με την έννοια ότι εφόσον πλέον εγκρίθηκε το βάνιο, το ποσό του ενός εκατομμυρίου 483.000 είναι επιτυπωμένο να εγγραφεί σε κωδικό. Δημιουργούνται λοιπόν οι κωδικοί όπως τους βλέπετε. Μπαίνουν καταρχήν τα ποσά στον κωδικό 0001, αρχικός προϋπολογισμός 0 και κατόπιν ο κωδικός αυτός αναλύεται στους επιμέρους κωδικούς σύμφωνα με την τεχνική έκθεση που είχατε στη διάθεση σας την προηγούμενη φορά. Πρέπει το σώμα να αποφασίσει. Νομίζω ότι είναι διαδικαστικό το θέμα, υπό την έννοια ότι ουσιαστικά η ύφεση ήταν το ζητούμενο και εκεί πέρα είναι η δημιουργία κωδικών. Ερώτηση τέτοιες. Ο κύριος Κιάφος. Α, έχει κανείς ερώτηση. Ο κύριος Κιάφος που θέτει. Παράταξη δεν ψήφισε το πάνω, οπότε καταλαβαίνετε ότι και σήμερα η ψήφιση θα είναι αρνητική. Να προχωρήσουμε. Κυρία. Εγώ ψήφισα το δάνειο, οπότε δεν θα ψηφίσω και το. Προχωράμε στο ψήφισμα. Ο κύριος Φαρμάκης. Προφανώς εδώ γίνεται απλώς μια
λογιστική τακτοποίηση του υπολογισμού. Δεν πρόκειται να αγοραστούν αυτά φέτος. Απλώς επειδή φέτος εγκρίνονται τα δαπάνη, μοιράζονται σε εκλογικούς φέτος και μεταφέρονται ως έχουν για την νέα χρήση. Έχει τώρα αυτό είναι ένα. Α, και ένα μια τυπική διαδικασία, καταλαβαίνω. Απλώς είχαμε πει, κύριε Δήμαρχε, ότι η εκτίμηση που υπήρχε την προηγούμενη φορά για την αγορά των μηχανημάτων, γιατί αυτά πρέπει να αρχίσουν να παράγουν και λοιπά, να χρησιμοποιούν, έχετε κάποια νεότερη εκτίμηση πότε θα τελεσφορήσει, δηλαδή τα έβλεσα αριθμός των μηχανημάτων, τουλάχιστον. Ένας αριθμός μηχανημάτων πότε θα είναι διαθέσιμος με βάση τα χρονοδιαγράμματα που έχετε, τις αποφάσεις και την αλληλογραφία που έχετε με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Και ένα τρίτο, έχω μιλήσει ήδη με τον κύριο Κουριάκη. Στη διαδρομή έχουμε ένα φορτωτή, το οποίο δεν μας χρειάζεται εκεί, αλλά μας χρειάζεται ένα GCB. Ναι, οπότε θα πρέπει να έχει την υπόψη ότι ένα GCB θα πρέπει να είναι διαθέσιμο τόσο για την ενότητα Ανατολικού Ολύμπου, όσο και για την Διανόλου. Διανόλου, συγγνώμη. Γιατί η Διανόλου δεν έχει απαντάσει και τον φορτωτή που βέβαια δεν χρειάζεται να είναι για τις παρεμβάσεις του Διανόλου. Ένα GCB να έχει την υπόψη στο σχεδιασμό πρέπει να είναι stand-by στην περιοχή των εγκαταστάσεων της Διάνο και βέβαια και τις ανάγκες ολόκληρου του Ανατολικού Ολύμπου. Διαβλάβεις και υπερβάσεις. Ο κύριος Κουριάτης. Τι συμβαίνει ακριβώς. Στην Παλιά Διανό, στη Διαδόν, Διαδόν, καλά το. Στη Διαδόν, ωραία. Υπάρχουν δύο μηχανήματα. Ένας φορτωτής, κυριότητας δε Διαδόν, και ένα αυτή τη στιγμή τη συμβεί, συγκεκριμένα κομμάτσο ιδιοκτησία Δήμου Δύο Ολύμπου. Τι δεύτερο. Μη διακόπτω. Όχι, υπήρχε και δεύτερο πολυμηχάνημα. Εκείνο δεν ήταν ακριβώς. Υπήρχε πολυμηχάνημα το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται χαλασμένο, διαλυμένο στην κυριολεξία, σε συνεργείο του. Μέσα στα όρια του Δήμου, αλλά για να γίνει τουλάχιστον 15-17 χιλιάδια για να επισκευαστεί το κομμάτι. Συγκεκριμένα θέλετε να σα πω και σε ποιο συνεργείο πήγα, επισκέφτηκα, το είδα, είναι πολύ δύσκολο να επισκευαστεί. Δεν συμβαίνει τίποτα. Ναι. Το κομμάτι λοιπόν, καλά είναι αφού είναι ιδιοκτησία του Δήμου, να παραμείνει εκεί. Αλλά αφού ο φορτωτής ιδιοκτησία στην ΔΕΙΑΔΟΛ δεν χρειάζεται πλέον εκεί, καλά θα είναι παραχωρηθεί κατά χρήση στο Δήμο ή στην ΔΕΙΑΔΟΛ, το οποίο είναι η οποία μάλλον το χρειάζεται και μάλιστα λίγα συντόμως, για να μην πω χθες. Αυτά για ενημέρωση. Όσον αφορά το άλλο, το GCB που ζητάει το επιπλέον, το ένα GCB από τα τέσσερα τα οποία θα αγοράσουμε, έχουμε άλλωστε πει πολλές φορές εδώ, ότι θα έχει μονίμως, θα είναι εγκατεστημένο μόνιμα στο Δήμο Ανατολικού Ολύμπου, για όλες τις χρήσεις και τις ΔΕΙΑΔΟΛ. Μόνιμα, το ένα εκεί, το άλλο θα είναι στο Δήμο, στο Βόρειο Δήμο, το άλλο στο Δήμο είναι το χώρο, το παλιό, και το ένα θα είναι ο Παλαντέρ, με πετονέρα προκειμένου να έχουμε να φτιάχνουμε αυτά τα προβλήματα τα οικοδομικά που τόσα πολλά βρίσκονται στο Δήμο μας. Από το τρόσιο δρόμο και όχι μόνο. Με μπετονέρα, μίκτη εννοώ. Αυτά. Ευχαριστούμε. Κύριε Ζημάκη. Κύριε Ζημάκη. Ευχαριστικά. Το φορτωτή που πήραμε, το πήρα την τεχνάλια που είχε το GCB που είναι στο συνεργείο που είπατε, που είχαμε γίνει στο συνεργείο. Ποιος το πήγε δεν γνωρίζω. Κι εγώ. Ποιος το πήγε. Πήγα το είδα κι εγώ. Το είδα. Δεν γίνονταν. Το φορτωτή ελασπόρτης έγινε στις 15.000, το πήγαμε αυτή τη συμφωνία του πρώην Δήμου. Δηλαδή ήταν παρατημένος. Παρατημένο, το φορτώσαμε, το πήγαμε για γερανό στη συνεργείο, το φτιάξαμε πώς έγινε στις 15.000. Γι' αυτό τώρα εμείς είχαμε πει τότε ότι δεν μας χρειάζεται φορτωτής, δώστε μας το GCB. Όσον αφορά, είχε δύο GCB ιδέα πάλι.
Τώρα πώς έγινε ο Κιμίες και κατέληξε σε ένα και ο κ. Τζίγκας του Βοήθου ήταν πρώην πρόεδρος, ότι είχε δύο. Το ένα, ναι, το δεν είναι υποδειξία στον τύπο, δηλαδή. Δεν χρειάζεται όντως αυτό το τι. Και χρειάζεται τη συμβή το οποίο εξυπηρετεί ο ίδιος το Δήμο. Πες μου, κύριε Δήμαρχε. Για να το κάνουμε και σωστά να πάρει μια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΔΟΛ, την οποία παραχωρεί το φορτωτή στο Δήμο, και το Δημοτικό Συμβούλιο να αποδεχθεί την παραχώρηση, ώστε ουσιαστικά να το κάνουμε με τον τρόπο που πρέπει. Άρα στο επόμενο θέμα να βάλετε το θέμα στο Διοικητικό σας Συμβούλιο και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνουμε εμείς την αποδοχή. Δεύτερο, για το πότε θα έρθουν τα μηχανήματα αυτά. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε όσο πιο σύντομα γίνεται, όσο πιο γρήγορο στους ρυθμούς γίνεται. Ήδη, όπως βλέπετε, σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο στα τρία τελευταία υπάρχει θέμα. Πρώτα έτοιμα, μετά αποδοχή και σήμερα αναμόρφωση. Η διαδικασία λοιπόν τώρα θα πάει στη διαβαθμιδική, δηλαδή σε μηχανολόγο ο οποίος από την περιφέρεια θα εγκρίνει τους όρους της τεχνικής έκθεσης και κατόπιν θα είναι ήδη στην αποκεντρωμένη. Η αποκεντρωμένη το έστειλε στο Ελληνικό Θεσσαλονίκη και μετά θα πάει προσυμβατικό κάτω στην Αθήνα γιατί είναι μεγάλο το ποσό. Εκτιμώ ότι σύντομα θα ανεβεί ο διαγωνισμός. Εκτιμώ μέσα στο Νοέμβριο. Και από εκεί και πέρα η στόχευση είναι κάποια από τα μηχανήματα να τα έχουμε μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι. Είναι μεγάλος ο διαγωνισμός, δεν είναι κάτι εύκολο, ούτε είναι κάτι που προβλέπεται πώς θα εξελιχθεί. Η στόχευση είναι να έχουμε τα μηχανήματα μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Να ξεκινήσουμε... Καλά, είσαι Θανάσιος, ναι. Σαμαράς, ναι. Κουριάκης. Πατσιαρίκας. Κουρινιώτη. Λαμπονίκος. Ζουζούρα. Καραλής. Βροχαΐδης. Κατσαμάκα. Βροσακών. Πούλιος. Τσιμήτρη. Όχι. Δαδούλη. Όχι, αναγκαστικά δεν ξεπίσαμε τον Δάνη, δεν μπορούσα να το πω. Όχι, κύριε Δαδούλη. Χονδρόπουλος. Ναι. Γρεβενίτης. Ναι. Κιάφας. Όχι. Όχι. Τζίκας. Όχι. Όχι. Νούλα. Όχι. Φαρμάκης. Ναι. Ντινάκης. Ναι. Λιάπης. Ναι. Μιλονέρος. Ναι. Ναι. Και Χαγιάς. Ναι. Κουρίτα. Όχι, όπως τοποθετήθηκα την προηγούμενη φορά. Μάλιστα. Δημητριάδη Σαρπών. Φόλιος. Ναι. Ναι. Εγκρίνεται. Έξι όχι και έχουμε το δύο. Δεκαεννέα. Πέμπτο θέμα της σημερινής διάθεσης είναι η εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Έχετε ενημερωθεί όλοι για τη διαδικασία. Καταρχήν, καλούμαστε να εκλέξουμε δύο Δημοτικούς Συμβούλους ως εκπροσώπους του Δημοτικού Συμβουλίου στην Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Η εκλογική διαδικασία γίνεται με ψηφοδέλτια παραταξιακά. Έχουν καταθέσει δηλώσεις κατάρτισης συνδυασμών τέσσερις παρατάξεις. Η σύνθεση, προοπτική, συμπολιτεία, λαϊκή συσπήρωση. Μία και μισή. Λοιπόν. Από την σύνθεση, υποψήφιοι είναι ο κύριος Βροχαΐδης και ο κύριος Πατσιαρίκας, από την προοπτική ο κύριος Κιάφας, από τη συμπολιτεία ο κύριος Λιάδης και ο κύριος Δινάκης και από τη λαϊκή συσπήρωση η κυρία Κουρίτα. Η διαδικασία έχει ως εξής. Καταρχήν είναι μυστική ψηφοφορία και θα παρακαλούσα να το σεβαστούν. Γι' αυτό το λόγο θα παίρνει ο κάθε συνάδελφος τέσσερα ψηφοδέλτια,
θα εισέρχεται στο παραπάνω, θα επιλέγει ένα από τα ψηφοδέλτια, θα βάζει το σταυρό προτίμησης, ένα από τα ψηφοδέλτια, όχι, μέχρι έως δύο, αφού είναι δύο οι... και... διάβασα στον τύπο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι η ΚΕΘ αποφάσισε να μην πάρουν τα δημοτικά συμβούλια απόφαση να στείλουν εκπροσώπους, γιατί υπάρχει ασάφεια των εδρών. Όχι, δεν έχει στείλει το Υπουργείο Εσωτερικών της έδρας σε κάποιο δήμο. Δεν έχουμε λόγια, δεν είχε κάτι. Γιατί διάβασα σήμερα το διάβασα. Η ΚΕΔΕ πήρε άμεσα, όχι σήμερα, πριν δύο μέρες. Δεν ενημερωθήκαμε για κάτι τέτοιο. Λοιπόν, δεν έχει. Λοιπόν, οπότε, από τα τέσσερα ψηφοδέλτια, επιλέγει ο κάθε δημοτικός σύμβουλος το ένα, μπορεί να βάλει σταυρό προτίμησης έως δύο σταυρούς και έρχεται στην κάλπη. Πέντε πρέπει να είναι τα ψηφοδέλτια, γιατί πρέπει να υπάρχει και ηλεκτρονική. Σωστή παράδειγμα. Ευχαριστώ που με διορθώσατε, κύριε Πούλη. Στα τέσσερα. Πάντα τα τέσσερα, όπως θα βάλουμε τα τέσσερα σε αυτό το... Επειδή το λεπτό δεν μετράει, βέβαια, ένα υποδέλτιο. Όταν θα διαλέξει την παράταξη και την παράταξη θα διαλέξει τα ψηφοφύλλα. Άμα είναι ένα όλο το γραμμένο, για να στο πρόεδρο σε μας παραπάνω. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορείς και δύο υποψήφιοι, δεν την είδατε τρεις φορές με συμφορά. Γιατί να το θυμόμαστε. Να το θυμόμαστε και να μην θυμόμαστε. Όταν είναι να με διορθώνετε, διορθώστε με νωρίς και να προλαβαίνουμε. Σας το έλεγε και τότε. Και επίσης. Εδώ πάντως βλέπετε, όταν με διορθώνετε, προσαρμόζουμε μέσα. Να κάνουμε μια ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Πριν σπουδάσουμε, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Όχι, δεν ξεκινήσουμε. Το ερώτημά μου είναι ότι η πολιτεία και η σύνδεση, να μας συμπρέξει. Δεν κάνουμε. Πολιτεία 6, η παράταξη λαϊκή συσπήρωση 1 ψήφο. Και πιο αναλυτικά, από την παράταξη σύνθεση ο κύριος Πατσαρίκας έλαβε 10 ψήφους και ο κύριος Βροχαρίδης 1 ψήφο. Από την παράταξη συμπολιτεία ο κύριος Λιάννης έλαβε 6 και ο κύριος Δυνάκης 2 ψήφους. Σύμφωνα με τον νόμο, με βάση την κατανομή που γίνεται, με βάση τη δεύτερη κατανομή που γίνεται, εκλέγονται ως εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και Κοινωνιών Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, ένας από την σύνθεση, ένας σύμβουλος από τη σύνθεση και ένας από την προοπτική. Εκλέγεται λοιπόν ο κύριος Πατσιαρίκας από τη σύνθεση και ο κύριος Κιάφας από την προοπτική. Τώρα. Λευκή ψήφος υπήρξε, κύριε Πρόεδρε. Δεν υπήρξε. Δεν υπήρξε. Τώρα, η κυρία Κουρίτα έβαλε ένα θέμα σχετικά με το ψήφισμα
που ακούσατε πριν. Δέχεται το σώμα να συζητήσουμε το ψήφισμα ή όχι? Όσοι δέχονται, να σηκώσουν το χέρι τους. Όχι, όσοι δέχονται να συζητηθεί το ψήφισμα. Οπότε, δέχεται το σώμα να συζητηθεί το ψήφισμα. Θα προχωρήσουμε στην διαδικασία. Ποιος θα εισηγηθεί κατά κάτι, κυρία Κουρίταβα? Λογικό είναι. Όσον αφορά το νομοσχέδιο που φέρνει αύριο στη Βουλή η κυβέρνηση που λέγεται «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις». Είναι ένα νομοσχέδιο σκούπα 213 άρθρων. Μπορούμε να αναφερθούμε σε όλα τα άρθρα, αλλά συγκεκριμένα θέλω, ζητάω, παρακαλώ, και συμβούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσουμε το άρθρο 179, το οποίο λέει δίνει τη δυνατότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά την κρίση του, χωρίς αυξημένη πλειοψηφία και χωρίς αιτιολόγηση, να εκχωρήσει ιδιώτες τις υπηρεσίες καθαριότητας, αποκουμπιδής, πρασίνου και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού. Να απαιτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποσυρθεί το πολυνομοσχέδιο, καμία ιδιωτικοποίηση στους Δήμους, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Ποιος το σπυρώνει αυτός ο πόλος? Ρωτήσει, γιατί δεν έτσι. Ποιος το σπυρώνει αυτός ο πόλος? Ο κύριος Δήμαρχος. Προσπαθούμε εδώ και τρία δημοτικά συμβούλια να πείσουμε το σώμα και νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν πιστεί και κάποιοι άλλοι προεξέπωσαν τις αντιρρήσεις απολύτως ανθρώπινο. Θεωρώ όμως ότι έχουν στο μυαλό τους ότι η στάση μας υπαγορεύεται από αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα Δήμο που θα μπορεί να υποστηρίξει αυτοτελώς όλη αυτή τη διαδικασία. Να μεταβούμε από ένα Δήμο ανυπάρκειτο σε υποδομές σε ένα Δήμο που έχει, που θα έχει τα μέσα να υποστηρίξει από μόνος του βασικές υποδομές και λειτουργίες όπως αυτό που περιγράφεται στο πλήρωμα σχέδιο. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Αλλά οι προθέσεις τουλάχιστον της πλειοψηφίας, τουλάχιστον της πλειοψηφίας παρά της πλειοψηφίας, είναι σαφές. Θέλουμε να κάνουμε κάποια πράγματα μόνοι μας και μάλιστα γρήγορα. Γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε τα περιθώρια. Απέναντι λοιπόν σε αυτήν την πρόταση, η κυρία Κουρίτα ψήφισε όχι. Δηλαδή, να μην το κάνουμε. Αφού δεν έχουμε τα χρήματα, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Να τα διεκδικήσουμε. Συγγνώμη. Κυρία Κουρίτα, δεν σα διέκοψα την αρχή. Μα κυρία Κουρίτα, εγώ δεν ζήτησα ούτε να μπουν ιδιώτες, αλλά δεν θα ζητήσω και να μην μπουν ιδιώτες. Αν λοιπόν του χρόνου το καλοκαίρι δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις εικόνες ντροπής που βιώσαμε το καλοκαίρι που πέρασε, και εδώ νομίζω συμφωνούν και οι 27, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο και όποια εργαλεία έχουμε στη διάθεσή μας, ώστε να τα καταφέρουμε, γιατί πάρα πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου χάνει το μεροκάματό του και δυσφημείται από τις υπηρεσίες που παρήχαμε πέρσι. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι απολύτως εύλογο να έχουμε στη διάθεσή μας εργαλεία να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, αν χρειαστεί να το κάνουμε, αν δεν χρειαστεί, με ίδια μέσα και βεβαίως πρώτα απ' όλα ο Δήμος μας να γίνει ισχυρός, ώστε να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή. Αυτό λοιπόν που λέω είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο δίνει επιπλέον εργαλεία. Το αν θα τα χρησιμοποιήσουμε ή όχι εξαρτάται από τις δικές μας πρωτοβουλίες και τη δική μας οργάνωση. Δεν μπορώ όμως κατά την άποψή μου και νομίζω κατά την κοινή λογική να απορρίψουμε συνήθεν οτιδήποτε μας παρέχεται ως εργαλείο ώστε να μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας τα απαραίτητα που θα χρειαζόμαστε, αν τα χρειαστούμε τη στιγμή. Άλλος τοποθέτηση, ο κύριος Κουριάκης.
προθέσεις μας είναι γνωστές εδώ και πολύ καιρό. Όσον αφορά, τι πρέπει να κάνουμε με τους εργαζόμενους και το τι θέλουμε να κάνουμε με τους εργαζόμενους. Και όχι μόνο τους ίδιους, αλλά και της δημοτικής επιχείρησης. Θέλουμε τους εργαζόμενους, τους θέλουμε μαζί μας, κάνουμε τη δουλειά με αυτή, υπολογίζουμε σε αυτούς και γι' αυτό στείλουμε όλη τη διαδικασία και το δίκτυο αυτό της αποκομιτής, το οποίο στηρίζεται μόνο και μόνο σε αυτούς. Τα δείγματα εγγραφής λοιπόν φαίνονται. Δεύτερον, δείχνουμε τα δείγματα εγγραφής και τις προθέσεις μας όσον αφορά τους εργαζόμενους της ΔΕΑΔΟ. Οι προθέσεις μας φαίνονται. Στηρίζουμε με κάθε μέσο τους εργαζόμενους εκείνους. Τα είπαμε νωρίτερα με τον, και από τον Δήμαρχο και από τον κύριο Νοπολίου που υπόθηκαν. Αυτό είναι ξεκάθαρο όσον αφορά τις προθέσεις μας. Θεωρώ ότι τα ψηφίσματα να πάμε στο διατάφτα αυτά είναι υποκριτικά. Γιατί το λέω. Όλα τα χρόνια μόνο για τα ψηφίσματα από την πλευρά του ΚΟΕΑΚΟ. Αλλά ψηφίσματα όσον αφορά τους εργαζόμενους στον Περισσό κάποτε δεν είδαν πουθενά. Για εκείνα τι έχουν να πω. Θυμόσαστε καλά. Θα σου απαντήσω τώρα. Κυρία Πουλίδα. Να το κόψω, να μην σας ενοχλήσω καθόλου να μιλήσετε. Λοιπόν, μου το επιτρέπετε λοιπόν. Ωραία. Μάλλον. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι υποκριτικά αυτά τα ψηφίσματα. Και πολλές φορές αυτού του είδους τα ψηφίσματα μας οδήγησαν σε αδιέξοδο. Και πολλές φορές δυστυχώς μας οδήγησαν σε καταστάσεις εναντίον των εργαζομένων. Κανένας δεν έχει την πρόθεση να τα βάλει στους εργαζόμενους. Ούτε οι ιδιώτες, ούτε στο ΕΚΑΔΑ το δημόσιο λειτουργεί πάντα υπέρ του εργαζομένου. Όλα δεν είναι άσπρα ή μαύρα. Υπάρχουν κυκλοί, υπάρχουν άριστοι εργοδότες, ιδιώτες και κάποιοι στις διοικήσεις δημοσίων εργοδότες. Οι εργοδότες σε εισαγωγικά. Όσον αφορά τις διοικήσεις. Τα βλέπετε και τα ξέρετε καλά. Λοιπόν, επιμένω σε αυτό και θα τελειώσω. Ναι, είναι υποκριτικά αυτά τα ψηφίσματα και συγκεκριμένα από αυτό που βλέπετε από αυτό το κόσμο. Από αυτό το κόμμα. Δεν θα το ψήφισε σε καμία περίπτωση. Ο κύριος Κιάλος. Πριν να αναφερθώ στο θέμα, θα ήθελα να μου επιτρέψετε ένα λεπτό να ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα έτσι όλους τους συναδέλφους που με τίμησαν με την ψήφο τους και να πω έτσι ένα πριτό, όπως θέλετε πάντως, το ότι επιβεβαιώνεται άλλη μια φορά στις εκλογές που είναι ψήφος από εκεί που δεν φαντάζεσαι και κάνεις από εκεί που δεν φαντάζεσαι. Επί του θέματος τώρα, υπάρχουν αρκετά σημεία, κυρία Πουλίδα, τα οποία συμφωνώ με την επιστολή σας, όπως πραγματικά γίνεται και καταστρατήγηση του νόμου, σίγουρα δεν το συζητάμε. Υπάρχουν και κάποια τα οποία διαφωνώ. Το αν υπάρχει δρόμος ή όπως ανέφερε ο κύριος Κουράς, δεν το ξέρω, δεν με αφορά. Σίγουρα θα πω όμως ότι αυτά τα ψηφίσματα δυστυχώς είναι άκυρα, δεν πιάνουν το πουθενά. Αυτά ήθελα να πω και εγώ έτσι σαν τοποθέτηση. Ευχαριστώ. Άλλος να τοποθετηθεί. Ο κύριος Φαρμάκη. Δεν είναι στις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου κάθε φορά που η Βουλή ψηφίζει κάτι να εκδίδουμε ψηφίσματα και μάλιστα κατάρθρων και αυτά και κλπ. Εν πάση περιπτώσει στο θέμα της ιδιωτικοποίησης τομέων του κράτους, του δημόσιου συμφέροντος, του δημόσιου τομέα είναι θέμα πολύ σημαντικό. Αλλά επίσης είναι σημαντική η άποψη ότι κάθε τι κρατικό και δημόσιο δεν σημαίνει ότι είναι θετικό. Ή αρνητικό, σώνει και καλά, και ούτε κάθε ιδιωτικό είναι σώνει και καλά θετικό ή αρνητικό. Λοιπόν, εμείς πιστεύουμε στη συνεργασία των δύο τομέων, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,
καθένα πρέπει να συμπληρώνει τον άλλο με καθαρέ σχέσει, πάντοτε υπέρ πρώτα του δημοσίου συμφέροντο, του συνόλου, του γενικού συνόλου. Και δεν είναι κακό να συνεργάζεται ο Δήμος, η Δήμη, το κράτος, οι δημόσιες επιχειρήσεις με ιδιώτες. Σε ό,τι αφορά το θέμα αρχής, δεν είμαστε σε θέση, σε φάση όπου πρέπει να παραχωρήσουμε τμήματα του Δήμου σε ιδιώτες. Έτσι. Για παράδειγμα, την προηγούμενη φορά το επιχείρησε ο κ. Δημόπουλος, τα 600.000 έκανε ένα εκατομμύριο. Φωτογράφησε τον ιδιώτη, αυτό σημαίνει καθαρά χέρια και καθαρές διαδικασίες. Προσωπικά δεν θα πάρω θέση στην ψηφοφορία, διότι δεν είναι αρμοδιότητα και ούτε είναι το πεδίο τέτοιες ζήτησης. Είναι και κεντρική πολιτική σκηνή. Μπορούμε να κάνουμε μια εκδήλωση, να εκφράσουμε απόψεις για το Α, το Β, το Γ, αλλά δεν μπορούμε να ακολουθούμε και να γινόμαστε ώρα κάθε τι που προτείνει η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση και Υπουργείο, στο κάθε Υπουργείο κάποιες διατάξεις και μάλιστα φωτογραφίζουμε. Τώρα θα συζητήσουμε και τα 213 άρθρα. Θα μπορούσα να κατεβάσουμε και κάποια μεριά ψηφίσματα εδώ, όμως είναι και τα άρθρα του νομοσχεδίου. Τελείωσε. Δεν παίρνουμε θέση, δεν είναι το θέμα μας αυτό σήμερα. Με τις αρχές βέβαια το υποτιθήκαμε. Ο κύριος Μυρονέρος. Κύριε Βουλίτα, όχι δευτερολογία τώρα, γιατί μετά θα πάει και τριτολογία και τα... Επειδή εισηγήθηκα το θέμα, κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με τον κανονισμό, κάνω και το κλείσιμο, αν θέλετε. Έτσι, ο κανονισμός. Εντάξει. Αυτή τη φορά, τι να πείτε. Να πω το εξής, καταρχήν το είπα στην αρχή και δεν θυμάται κανείς ότι το Δημοτικό Συμβούλιο παράγει, είναι θεσμός που παράγει πολιτική. Και η πολιτική δεν παράγεται όταν είμαστε σαν πυθύνια όργανα τοποθετητές της εκάστοτε κυβέρνησης. Και βέβαια, τα κροκοδίλια δάκρυα που γίνονται εδώ μέσα για τους εργαζόμενους είναι από αυτούς που τα κόμματά τους έχουν στηρίξει αυτές τις πολιτικές που έχουν φτωχοποιήσει το λαό. Υπάρχουν εργαζόμενοι απολυμμένοι, υπάρχουν εργαζόμενοι με ελαστικές σχέσεις εργασίας, με περιτροπής σχέσεις εργασίας κτλ. Αυτά μάλλον τα ξεχνάνε κάποιοι εδώ μέσα. Και ρίχνουν την μπάλα να φέρουν στο περισσότερο. Να πούν τι, μόνο να λάσκει στον ανελιστήρα. Δυστυχώς η λάσκη του ανελιστήρα γυρίζει στον καθρέφτη. Και ο καθρέφτης φαίνεται ποιους έχει. Και το ζήτημα με τη ΔΕΔΟ ξαναέρχεται εδώ. Και να δουν τι θέση θα πάρετε εδώ μέσα. Σε αυτό το όργανο που δεν θέλετε σήμερα να παράγει πολιτική. Γιατί αν όλοι οι Δήμοι έπαιρναν μια απόφαση να καταργηθεί για παράδειγμα το άρθρο του συντάγματος το 103 που λέει ότι απαγορεύονται οι μονιμοποιήσεις συμβασιούχων εργαζομένων στους Δήμους, τι θα γινόταν, κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μπορούσε να πάρει μόνιμο προσωπικό ο Δήμος και δεν θα υπήρχε αυτή η χάλια άθλια κατάσταση στην αποκομιδή. Αλλά οι κυβερνήσεις και τα κόμματα τους που στηρίζετε τόσα χρόνια τι κάνουν. Έχουν φτάσει τους τομείς της καθαριότητας και όλων των υπηρεσιών σε αυτή την κατάσταση για να εμφανίζεται ο ιδιώτης ως ο Μεσσίας και ως σωτήρας. Και βέβαια η συμβιβαστική λύση, τα ΣΔΙΠ που είπε και ο κύριος Σταρμάκης, η σύμπραξη δηλαδή δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, είναι ψηφισμένη από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Και συμφωνεί και ο κύριος Σταρμάκης σε αυτές τις παράδειγμα του κύριου Σταρμάκη, σε αυτές τις πράξεις. Και εδώ δεν έβαλα όλα τα άρθρα, ούτε όλο το νομοσχέδιο. Το 179 που δίνει το δικαίωμα χωρίς καμία τεκμηρίωση, χωρίς καμία... Όπως λέτε, και μετά να παίρνατε δάνειο. Αλλά εσύ...
Ποιος ψηφίζει ναι και ποιος ψηφίζει όχι. Ξεκινάμε. Ο κύριος Καλέτζης. Σαμαράς όχι. Ο κύριος Κουλιάτης. Ο κύριος Πατσαρίκας. Όχι. Κουρινιώτη. Όχι. Λαμπονίκος. Όχι. Ζουζούρα. Όχι. Καραλίδη. Προχαρίδης. Όχι. Κατσαμάκα. Όχι. Ο κύριος Μόκτος απουσιάζει. Πούλιος. Όχι. Όχι. Δημήτρης. Παρόν. Δαδούλη. Δαδούλη. Όχι. Θέλω όμως να διευκρινίσω την ιδιωτικοποίηση με καθαρές διαδικασίες και διαφάνεια, όπως είπε, και χωρίς να φωτογραφίζω τις διευθυντές. Μάλιστα. Χονδρόπουλος, όχι. Όχι. Κρεβενίτης. Κιάφας. Παρόν γιατί είμαι μισάνσα. Παρόν. Τζίκας. Παρόν. Ορίστε. Παρόν. Παρόν και του Τζίκας. Νούλα. Ναι. Ναι. Παρμάκης. Παρόν. Παρόν. Δινάκης. Παρόν. Παρόν. Γιάννης. Παρόν. Παρόν. Μιλονέρος. Ναι. Ναι. Και Χαγιάς. Όχι. Όχι. Κουρίτα. Ναι. Ναι. Φόλιος. Ναι. Ναι.